Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι ο Ηλίας Μπόζ, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Στο πρώτο βίντεο θα μιλήσουμε για αυτό το οποίο λέει περιγραφικά το. Είναι ξεκάθαρο νομίζω. Υπάρχουν παιδιά, τα οποία είναι μικρά παιδιά, 50 χρονών, 40 χρονών, μικρά παιδάκια, τα οποία δεν μπορούν να αποχωριστούν τους γονείς τους. Και οι γονείς επίσης δεν θέλουν να αποχωριστούν τα παιδιά. Τα θεωρούν δικά τους κτήματα, δικά τους δημιουργήματα, φοβούνται γι' αυτά, ανησυχούν. Νιώθουν ότι θα ταλαιπωρηθούν, φοβούνται αν θα τα καταφέρουν να μεγαλώσουν. Και εκεί είναι που υπάρχει το πρόβλημα. Εκεί εντοπίζει το πρόβλημα. Πρέπει τα παιδιά αυτά να δημιουργήσουν ένα δικό τους σύστημα αξιών, να πάρουν εφόδια από τους γονείς τους, να συνειδητοποιήσουν ότι πλέον μετά τα 18 πλέον είσαι ένας όριμος άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κατακτήσει την αυτονομία του. Μπορεί να ζήσει μόνος του και να αξιοποιήσει μόνος του αυτά τα οποία θα έχει καταφέρει, να ικανοποιήσει μόνος του τις ανάγκες του. Και πολλές φορές υπάρχει αυτή, είναι σε ψυχικό επίπεδο, αυτή η υπαρξιακή εξάρτηση με τους γονείς, η οποία μπορεί να έχει να κάνει σχέση με την στέγη ή ακόμα και με το οικονομικό επίσης. Αλλά άνθρωποι οι οποίοι είναι 30, 40, 50, 60 χρονών και μείνουν με τους γονείς τους, με τη μητέρα τους, είναι άτομα τα οποία είναι ψυχοσυναισθηματικά ανάπηρα. Είναι μια νοσηρή κατάσταση όλη αυτή, γιατί δεν καταλαβαίνουν ότι έχουν σταματήσει να είναι παιδιά. Είναι πλέον όριμοι άντρες, όριμες γυναίκες, οι οποίες μπορούν να κατακτήσουν την αυτονομία τους. Και οι γονείς οι οποίοι λένε: φοβάμαι, παιδάκι μου, μείνε μαζί μου, τι θα πας να κάνεις εκεί έξω, θα βρεις τώρα έναν άνθρωπο, μια γυναίκα ή έναν άντρα τέλος πάντων, τον οποίο δεν τον ξέρεις καλά. Θα περάσεις δύσκολα, μπορεί να βασανιστείς, να ταλαιπωρηθείς και εγώ δεν το θέλω αυτό για σένα. Μείνε μαζί μου, μη πας τώρα στην Λάρισα ή στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Καλά είσαι μαζί μου, καλά είσαι κάτω από μένα στον όροφο. Εγώ είμαι στον δεύτερο, εσύ στο πρώτο όροφο. Εγώ είμαι στο πρώτο και εσύ στο δεύτερο. Μείνε μαζί μου, φέρε και την κοπέλα εδώ αν θέλεις να έχω τον έλεγχο. Οπότε κάνουν τους ανθρώπους αυτούς ανήμπορους η μητέρα και ο πατέρας. Και πολλές φορές δεν φταίει και η μητρική και η πατρική φιγούρα, φταίνε και οι ίδιες οι προσωπικότητες οι οποίες δεν ανέπτυξαν την αυτοπειθαρχία τους. Δεν ανέπτυξαν ένα αίσθημα αυτοπεποίθησης, αυτοκυριαρχίας. Και πολλές φορές το δίνει το περιβάλλον, το δίνει το σχολείο, το δίνουν οι γονείς, το δίνουν οι συνθήκες γενικότερα και αυτοί οι άνθρωποι δεν κατάφεραν να το αποκτήσουν αυτό. Και οι γονείς πολλές φορές λειτουργούν σαν μια κοινωνική βακτηρία, ακουμπάνε εκεί τα παιδιά, το πρόβλημά τους, και οπότε λειτουργούν συνεπικουρικά οι γονείς για να μπορούν να τους βοηθήσουν σε ό,τι πρόβλημα προκύπτει στην κοινωνία. Και εκεί έρχεται και αυτό που λέμε το σύνδρομο του Peter Pan. Άνθρωποι οι οποίοι είναι τριφυλοί καλοπερασάκηδες, οι οποίοι δεν μπορούν, δεν θέλουν βασικά να αναλάβουν ευθύνες, δεν θέλουν να αναλάβουν υποχρεώσεις, δεν μπορούν να δεσμευτούν, να μοιραστούν, να συμβιβαστούν και να αποδεχθούν τις επιθυμίες του συντρόφου ή της συντρόφου τους. Οπότε φοβούνται και τη μοναξιά, φοβούνται να μοιραστούν επιθυμίες, φοβούνται να χάσουν δικαιώματα τα οποία τα είχαν ως καλομαθημένοι από τους γονείς τους. Και είναι και αυτό που λέει και ο Φρόιντ. Λέει ότι είναι δύσκολη η ελευθερία, διότι η ελευθερία προϋποθέτει ανάληψη ευθύνης. Σχεδόν κανένας άνθρωπος ή πολλοί άνθρωποι τέλος πάντων φοβούνται να αναλάβουν ευθύνες. Και μπορεί να βλέπετε ακόμα και οικογενειάρχες έξω που κι αυτοί είναι σε αυτό που λέμε ότι φοβάμαι να αναλάβω τις ευθύνες. Όποια και αν είναι αυτή, ακόμα και ένα όχι στον εργοδότη σου προϋποθέτει ανάληψη ευθύνης. Ευθύνης γιατί πρέπει να διεκδικήσεις. Δεν πρέπει να είσαι αγνώμων, δεν πρέπει να είσαι άβουλος, δεν πρέπει να είσαι παθητικός. Δεν πρέπει να είσαι, να υπόκεισαι στον χειρισμό του προϊστάμενού σου, όπως υπόκεισαι στον χειρισμό της μητέρας και του πατέρα απέναντί σου. Να σταματήσουμε να είμαστε αγνώμονες, να σταματήσουμε να είμαστε ανήμποροι άνθρωποι 30, 40, 50, 60 χρονών. Και δεν λέω ότι πρέπει να ξεσυνδεθείς από τους γονείς σου, να είσαι συνδεδεμένος με τους γονείς σου, γιατί είναι η ρίζη σου ουσιαστικά, αλλά να σταματήσεις να νιώθεις χειραφετημένος από τις ανάγκες του γονέα. Όπως και οι γονείς, σε αυτό που λέγαμε στο Peter Pan, είναι υπερπροστατευτικοί γονείς,
οι οποίοι μοιράζουν αφιδώς την ανασφάλειά τους στα παιδιά. Τα παιδιά τη λαμβάνουν την ανασφάλεια και λειτουργεί εκατέρωθεν, λειτουργεί αμοιβαία. Και έχω την ανάγκη τις απαιτήσεις από αυτά τα παιδιά, οι γονείς, υψηλών προσδοκιών. Τα παιδιά όμως αυτά δεν θα τα καταφέρουν. Οι γονείς θα πληγωθούν, οπότε αυτό που θα νιώσουν θα το μοιράσουν επίσης στα παιδιά. Οπότε τα παιδιά μπορεί να επηρεαστούν διπλά σε αυτό. Πρέπει να είμαστε κοινωνικά ωφέλιμοι και μπορείς να αποχωρήσεις από τους γονείς σου. Μπορούν να σε βοηθάνε οποιαδήποτε στιγμή της μέρας να κρατήσουν τα παιδιά σου. Να σε βοηθήσουν να βάψεις, να σου δώσουν να πιω το φαγητό. Δεν είπαμε να αποξενωθείς και να τους αφήσεις το περιθώριο. Είπαμε να είσαι συνδεδεμένος, αλλά να μπορείς να καθορίσεις εσύ τα όρια και να βάλεις εσύ τους περιορισμούς. Και ακούω από ανθρώπους οι οποίοι είναι 50 χρονών και λένε σε αυτό το βασικό άξονα στην Ελλάδα της τεκνοποίησης του δημογραφικού ότι δεν γίνεται τεκνογωνία τέλος πάντων, εμείς πλέον δεν γεννάμε παιδιά και έρχονται οι αλλοδαποί σε εμάς τους ημεταπούς και μας κάνουν παιδιά. Έρχονται άντρες και γονιμοποιούν τις γυναίκες μας. Είναι φυσιολογικό. Και η γυναίκα αυτή θέλει να μείνει έγκυος. Και αυτή η γυναίκα θέλει να κάνει παιδιά. Να διαιωνίσει το είδος, αν θέλετε. Και αντίστοιχα ένας άντρας από μια αλλοδαπή γυναίκα. Δεν είναι απαραίτητα κακό. Αλλά δεν μπορούν άνθρωποι που είναι 50 χρονών και μένουν με τη μαμά τους να μιλάνε για το δημογραφικό. Και να το θεωρούν πρόβλημα όταν οι ίδιοι είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται τροχοπέδι σε αυτό που λέμε τεκνο υπογενετικότητα. Οπότε, για τέλος, να μάθουμε να αξιολογούμε την μοναδικότητά μας, να αξιολογήσουμε την μοναδικότητά μας, να μπορέσουμε να καθορίσουμε τα όρια μας, να μάθουμε ποιοι είμαστε μέσα από μια βαθιά ωριμότητα, να μάθουμε να μπορούμε να κατεργαστούμε αυτό το συνέστημα της αυτονομίας, να εγκαταλείψουμε αυτό το αίσθημα της ματέωσης το οποίο μας πρόσφερε και η κοινωνία αλλά κυρίως το σπίτι μας και να κατακτήσουμε την ελευθερία μας, όσο δύσκολο και αν ακούγεται. Γιατί όταν έχεις ένα καλό μισθό και μένεις με τη μαμά και τον μπαμπά και σου πληρώνει φως, νερό, τηλέφωνο, υπάρχει πρόβλημα. Γιατί δεν θες να φύγεις? Τι είναι αυτό το οποίο σε προβληματίζει και σε κρατάει πίσω, σε δεσμεύει? Η μαμά και ο μπαμπάς σου λένε μη φύγεις, φρόντισε και εμάς. Και αν νομίζεις ότι έχουν ανάγκη από φροντίδα, μπορείς να τους φροντίσεις και εξ αποστάσεως. Επειδή όμως είναι ένα πολυπαραγωγικό θέμα, γιατί θα μου πεις ότι μπορεί η μητέρα και ο πατέρας να μην έχουν δουλειά. Μπορείς να έχεις μόνο δουλειά. Εσύ θα πρέπει να τους φροντίζεις για πάντα. Οι γονείς σου θα πρέπει να σε κρατήσουν για πάντα εγκυστρωμένο κοντά τους, χωρίς εσύ να μπορείς να ανοίξεις τα φτερά σου και να σχηματίσεις και εσύ οικογένεια όπως έκαναν και εκείνοι οι ίδιοι. Όλα αυτά πρέπει να τα δεις από το πρίσμα της ηθικής, από ένα κοινωνικο-ψυχολογικό πρίσμα, να δεις τι αξίζει περισσότερο, να μπορέσεις να τα ζυγίσεις και σε κάθε άνθρωπο, κάθε πράγμα αξιολογείται, σταθμίζεται διαφορετικά. Εσύ πρέπει να το κάνεις για τον εαυτό σου. Και αν δεν έχεις το πρόβλημα, μπορεί να το έχει κάποιος φίλος σου. Οπότε, αν σου άρεσε η επιχειρηματολογία αυτή και νομίζεις ότι μπορείς να βοηθήσεις ένα φίλο σου και να του πεις 2-3 πράγματα ή να μπορέσει και αυτός να πατήσει τα πόδια του και να μην μένει με τους γονείς του, γιατί είναι ένα σημαντικό πρόβλημα σήμερα της κοινωνίας. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, σίγουρα θα έχεις εσύ που με βλέπεις, πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι γυναίκες και άντρες πάνω από τη μέση ηλικία, οι οποίοι μένουν με τους γονείς τους. Και τα λέω μεσήλικες, είναι πάνω από 40 χρονών μένουν με τους γονείς τους. Δεν είναι παιδιά, είναι άντρες και γυναίκες ελεύθεροι. Αν σ' άρεσε το βίντεο, κάνε like, κάνε μια εγγραφή και θα έρθουν και επόμενα βίντεο. Να είσαι καλά λοιπόν, να είστε καλά. Αντίο.